Γεια σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Νικολαίδης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίλυση της δεύτερης άσκησης της Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας. Το μάθημα αυτό διδάσκεται από τον κύριο Μινέλα Σιγένη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ας δούμε την εκφώνηση. Έστω ότι ένα πρόγραμμα φέρει το τμήμα κώδικα που αναγράφεται παρακάτω. Κάποιος μηχανικός πρότεινε να εφαρμοστεί η τεχνική της γενισματοποίησης, προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα εκτέλεσης. Το σύστημά μας υποστηρίζει τις εντολές SSE2, καταχωρητές των 128-bit, που υποστηρίζουν πράξεις με κάθε έγκυρο τύπο δεδομένων της ΣΕ, ακέραιο ή κινητής υποδιαστολής. Πριν δούμε το πρώτο ερώτημα, κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει ότι οι σύγχρονοι compilers έχουν δυνατότητα auto-vectorization και εφαρμόζεται με το flag F3-vectorize ή και με περισσότερα flag για πιο συγκεκριμένα συστήματα στο O3 από προεπιλογή. Άρα, αφού μπορούμε να βάλουμε ένα compiler να κάνει την διανεσμετοποίηση αυτόματα για μας, γιατί κάνουμε επίλυση της άσκησης? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο compiler δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό με τη διανεσμετοποίηση του κώδικα, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να το κάνουμε εμείς κυριολεκτικά. Αυτό θα μάθουμε πώς να το κάνουμε με την επίλυση αυτής της άσκησης. Ας δούμε το πρώτο ερώτημα. Δώστε τον ψευδοκώδικα πώς θα μπορούσε να διανεσμετοποιηθεί από τον προγραμματιστή ο βρόχος με τα κατάλληλα σχόλια. Ο κώδικας μας δίνεται παρακάτω, ξεκινάει με την δηλώση των μεταβλητών int i, μια κέρια μεταβλητή i για τις επαναλήψεις και τρεις πίνακες χαρακτήρων c, a και b με 1024 στοιχεία καθένας. Έπειτα ακολουθούν 1024 επαναλήψεις από το 0 έως το 1023 και σε κάθε επανάληψη αποθηκεύεται, γίνεται η πρόσθεση το αλφα-i με το βήτα-i και αποθηκεύεται στο ci. Στο τέλος του κώδικα θα έχουμε έναν πίνακα σε οποίο είναι γεμάτος με το άθροισμα των στοιχείων του a και του b στοιχείο προς στοιχείο. Τώρα που καταλάβουμε τι κάνει ο κώδικας που μας δίνεται, ας προχωρήσουμε την επίλυση του πρώτου ερωτήματος. Καταρχάς πρέπει να θυμηθούμε ότι στην γλώσσα C η μεταβλητή car αποτελείται από 8 bit, όπως είναι οι χαρακτήρες μέσα στους πίνακες C, A και B. Άρα, στα 128 bit του καταχωρητή που μας δίνεται πάνω στην εκφώνηση, χωράνε 1028 x 8, άρα 16 στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι με την διανεσματοποίηση του κώδικα θα μπορέσουμε σε μία επανάληψη να κάνουμε πράξεις για μία 16άδα στοιχείων αντί για ένα στοιχείο. Οπότε ας συνεχίσουμε με τον τρόπο πως θα κάνουμε την διανεσματοποίηση του κώδικα. Πρώτο βήμα. Μεταφορά δεδομένων σε διανεσματικό καταχωρητή. Δηλαδή, για να κάνουμε διανεσματικές πράξεις πρέπει πρώτα από τους πίνακες A και B να μεταφέρουμε τα δεδομένα τους. Ας πούμε για παράδειγμα την πρώτη επανάληψη να μεταφέρουμε τα πρώτα 16 στοιχεία του πίνακα A και B στους καταχωρητές Vector A και Vector B αντίστοιχα. Και αυτές θα είναι τα στοιχεία στις θέσεις του πίνακων A και B στις θέσεις 0 έως 15. Αφού κάνουμε αυτό, μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα όπου είναι η εκτέλεση διανεσματικής πράξης. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να κάνουμε πρόσθεση των στοιχείων, οπότε πολύ απλά θα πούμε Vector A συν Vector B στοιχείο προς στοιχείο και θα αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στο Vector C. Τώρα, θέλουμε το αποτέλεσμα και τα πρώτα 16 στοιχεία να τα αποθηκεύσουμε στο C. Σε αυτή την περίπτωση της πρώτης επανάληψης στις πρώτες 16 θέσεις του πίνακα C. Άρα πολύ απλά θα κάνουμε τη μεταφορά δεδομένων από διανεσματικό καταχωρητή σε μνήμη στο τρίτο βήμα και θα πούμε Vector C τα 16 στοιχεία στις θέσεις 0 έως 15. Στην επόμενη επανάληψη θα αποθηκευτούν στις θέσεις
τα επόμενα 16 στοιχεία που θα επεκταθούν στι θέσει 16-31 και ούτω καθεξής. Και έτσι θα τρέχει ο διασμητικός κώδικας μας. Το θέμα τώρα είναι πόσες επαναλήψεις θα έχουμε. Αυτό θα το βρούμε με αυτό που είχαμε πει εξ αρχής. Τι είχαμε πει? Σε κάθε επανάληψη θα γίνονται πράξεις για μια δεκαεξάδα. Άρα, αντί για 1024 επαναλήψεις, θα έχουμε 1024 για 16, άρα 64 επαναλήψεις. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση του ψευδοκώδικα. Τις δηλώσεις των βλητών του ακέραιου I και των πινάκων σε δούμε δεδομένο, οπότε θα ξεκινήσουμε με επανάληψη 4. Τι είπαμε πριν από λίγο, αντί για 1024 θα έχουμε 64 επαναλήψεις. Άρα θα γράψουμε πολύ απλά 4i στον 0, i μικρότερο 64, i συν συν. Έπειτα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εντολές για να τις αντίστοιχες εντολές για να δημιουργήσουμε τον κώδικα. Αν παρατηρήσετε, στα βήματα έχουμε σε παρένθεση τις εξής λέξεις: pack, vector operation και unpack. Αυτά θα χρησιμοποιήσουμε σαν ονόματα για τις εντολές μας, αν και στην πραγματικότητα θα είχαμε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη και από αυτή τη βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιούμε τις συγκεκριμένες εντολές. Αλλά για την ώρα, αυτές οι εντολές που έχουμε ονομάσει pack, vector operation και unpack θα έχουν τουλάχιστον τις εξής παραμέτρους που θα δείξουμε παραπάνω. Η εντολή pack και unpack θα έχουν 4 παραμέτρους: την type που είναι ο τύπος δεδομένων που θα αποσταλθούν, source η πηγή, num ο αριθμός των δεδομένων και dest ο προορισμός. Έπειτα θα ονομάσουμε την vector add για να κάνουμε πρόσθεση πινάκων. Δηλαδή έχουμε TAFSUM, όπου θα κάνουμε πρόσθεση των διασμικών καταχωρητών και θα αποθηκεύσουμε στο TAFSUM, δηλαδή θα προσθέσουμε τα στοιχεία του TAF1 με το TAF2 στοιχείο προς στοιχείο και θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα στο TAFSUM. Άρα τώρα ας γράψουμε τις αντίστοιχες εντολές στον κώδικά μας. Αρχικά θα πρέπει να μεταφέρουμε, είπαμε, από τον πίνακα α 16 στοιχεία στο vector a. Άρα θα πούμε car, τύπος δεδομένων που στέλνουμε, α 16 επί i, στην πρώτη επανάληψη θα είναι 0, άρα θα είναι α 0, η πρώτη θέση του πρώτου στοιχείου, 16 elements, άρα θα σταλθούν τα πρώτα 16 στοιχεία από 0 έως 15 και θα αποθηκευτούν στο vector a. Το ίδιο θα κάνουμε και με το b, car b 16 epi 16 elements vector b. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο βήμα, όπου είναι vector add. Τι είχαμε πει? Θα αποθηκεύσουμε το άθροισμα του vector a στο vector b. Άρα vector c, είπαμε, είναι η παραμέτρος όπου αποθηκεύει το αποτέλεσμα. Vector a και vector b γίνεται άθροισμα των στοιχείων τους στοιχείο προς στοιχεία και αποθηκεύεται στο vector c. Τέλος, είχαμε πει ότι θα κάνουμε unpack τύπος δεδομένων car από το vector c 16 στοιχεία, 16 elements, στο c 16 pi, στην πρώτη επανάληψη στο c 0, και έτσι θα γεμίσουν οι πρώτες 16 θέσεις 0-15 του πίνακα c. Αφού γίνουν άλλες 63 επαναλήψεις, συνολικά 64, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τη βαθμωτή συνάρτηση, δηλαδή έναν πίνακα C ο οποίος ήταν γεμάτος με το άθροισμα των στοιχείων του A και του B, πίνακα, στοιχείο προς στοιχείο. Άρα εδώ πέρα τελειώνει η υλοποίηση του διασμητικού κώδικα και έτσι το πρώτο επερώτημα. Ας δούμε τώρα το δεύτερο επερώτημα.
υπολογίστε τεκμηρωμένα το speedup, αν υποθέσουμε ότι μια διαρρυθμιστική πράξη έχει την ίδια καθυστέρηση με μια βαθμωτή πράξη. Αρχικά τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι και στις δύο μεθόδους έχουμε το ίδιο αριθμό προσβάσεων στην μνήμη. Δηλαδή, σε μια επανάληψη στη διαρρυθμιστική συνάρτηση που δημιουργήσαμε, θα γίνουν τόσες προσβάσεις στη μνήμη όσο θα γίνουν σε 16 επαναλήψεις στο βαθμωτό κώδικα. Οπότε, με διαφορά των επαναλήψεων που έχουν οι δύο κώδικες, θα αντισταθμιστούν οι προσβάσεις στη μνήμη και θα παραμείνουν ίδιες. Επίσης, μας δίνεται ότι η καθυστέρηση στη διαρρυθμιστική και στη βαθμωτή πράξη είναι ίδια. Άρα, αυτό που έχω να πούμε είναι ότι το μόνο που επηρεάζει το χρόνο εκτέλεσης είναι ο αριθμός των πράξεων, δηλαδή ο αριθμός των επαναλήψεων. Τι παρατηρούμε επίσης, ότι ο αριθμός των επαναλήψεων έχει μειωθεί κατά 16 φορές. Άρα αντίστοιχα, το speed up είναι 16. Θα μπορούσε επίσης να γίνει μια σημείωση ότι στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιο κόστος χρόνου για τις λειτουργίες pack and pack. Αλλά, επειδή δεν αναφέρεται στην εκφώνηση, θεωρούμε αμεληταίο το overhead αυτών. Οπότε, το speedup παραμένει 16. Αυτή ήταν η επίλυση και του δεύτερου ερωτήματος και ταυτόχρονα και της άσκησης. Ελπίζω το βίντεο να σας βοήθησε στην κατανόηση της άσκησης και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.